Είπατε να δω το μισθό. Να ρωτήσω κάτι. Ακούσαμε αύξηση 5,6% ότι ξεκινάει η διαδικασία το Φλεβάρι. Πότε θα δούμε τις αυξήσεις αυτές και τι αυξήσεις θα είναι? Μισό λεπτό. Καταρχάς για το ποσοστό, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιο είναι το ποσοστό της αύξησης. Διαβάσαμε. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία. Η διαδικασία προβλέπει εισήγηση από διάφορους φορείς, τον ΕΟΒΕ για παράδειγμα. Η εισήγηση αυτή θα γίνει σε μια επιτροπή η οποία συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας. Καταλήγει στην εισήγηση στον Υπουργό Εργασίας και ο Υπουργός Εργασίας έρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να το κάνω απλό για όσους μας ακούνε, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου και εισηγείται την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα εφαρμοστεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή δεν ισχύει εμείς αυτό που λέγανε ότι επειδή το αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 13%. Δεν θα αυξηθεί από την κυβέρνηση. Το 2020 να το ξεχάσουμε. Εμείς έχουμε πει και έχουμε και στην προεκλογική περίοδο και στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έχουμε πει ότι θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός σε ένα ποσοστό διπλάσιο του ρυθμού ανάπτυξης για να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ωραία, αλλά ήταν αυτό. Μας είπατε πρόσφατα ότι είχαμε θέσει ένα όριο. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το αύξησε παραπάνω, γύρω στο 11,5-12%, αυτό κάλυψε και τη φετινή αύξηση. Νομίζω το είχε πει ο κύριος Σταϊκούρας. Ισχύει αυτό ή θα δείτε νέες αυξήσεις? Δεν το είχε πει έτσι ακριβώς ο κύριος Σταϊκούρας. Ο κύριος Σταϊκούρας είχε πει ότι δόθηκε μια μεγάλη αύξηση, άρα αυτή πρέπει να την υπολογίσουμε στην διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού που ξεκινάει με βάση τον νόμο, όπως σας είπα, από το Φεβρουάριο. Αλλά εμείς είχαμε βάλει και ένα στόχο, όπως θυμάστε, από το 12ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που το είχε αναφέρει αυτό ο Πρωθυπουργός και τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι η αύξηση αυτή θα μπορούσε να είναι σε μια τριετία ώστε να φτάσει περίπου στα 700 ευρώ, 703 ευρώ έχει πει συγκεκριμένα τότε. Άρα είμαστε κάτω από το επίπεδο αυτό. Σήμερα είμαστε στα 650 ευρώ. Ακόμα και μια αύξηση της τάξης του 4-5% δεν φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι 25 με 30 ευρώ η αύξηση. Επομένως, μιλάμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που δεν θα διαταράσει πολύ τα κίνητρα και την απασχόληση. Άρα θα υπάρξει αύξηση το 20. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Ότι άρα το 20 δρομολογείται μία αύξηση. Η διαδικασία θα ξεκινήσει κανονικά. Μάλιστα. Το ποσοστό δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς. Άρα, και το 2020 θα δούμε αύξηση στον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι είδηση, κύριε εκπρόσωπε. Γιατί όλοι είχαμε αναρωτηθεί αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Ότι θα είναι μηδέν. Είχαμε μείνει με την εντύπωση. Ότι θα είναι μηδέν φέτος. Αυτή ήταν η εντύπωση. Το κρατούμε αυτό, κύριε εκπρόσωπε. Να σας πω λίγο κάτι, γιατί πραγματικά και εσείς καθημερινά πρέπει να σχολιάζετε την επικαιρότητα. Η είδηση δεν είναι να εφαρμόζουμε τον νόμο ο οποίος υπάρχει και ο οποίος είχαμε ψηφίσει εμείς πριν τις προηγούμενες εκλογές του 2015. Αλλά ήδη είναι για τον εργαζόμενο. Μας άσκησε κριτική αντιπολίτευση μετά από αυτό που είπε ο Υπουργός των Οικονομικών. Δεν ήταν ακριβώς αυτό που είπε ο Υπουργός των Οικονομικών. Είπε ότι έβαλε ένα πλαίσιο. Η ερμηνεία που δόθηκε είναι ότι. Και βλέπετε ότι εδώ η εντύπωση που είχε μείνει σε όλους μας ήταν αυτή, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να μην το είπε έτσι. Αυτή ήταν η εντύπωση όλων μας. Η διαδικασία ξεκινά κανονικά το Φεβρουάριο. Ολοκληρώνεται σε αυτό το τετράμινο. Άρα έχουμε ήδη εδώ. Αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.